Ποιες είναι φέτος οι ειδικότητες της σχολής μαθητείας στο ΑΕΔ? Ξεκινάμε τις εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουμε σαν ΠΑΣ ΟΑΕΔ Χίου είναι 4. Θα έχουμε την ειδικότητα της κομμωτικής, ηλεκτρολόγους, θερμοϊδραυλικούς και υποστήριξη συστημάτων υπολογιστών. Όσοι ενδιαφέρονται για να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα τμήματα αυτών των ειδικοτήτων μπορούν να πηγαίνουν στη σχολή του ΟΑΕΔ και να καταθέτουν την αίτησή τους. Θυμίζω ότι δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν αποφοιτήσει από την πρώτη ηλικίου, έχουν τελειώσει την πρώτη ηλικίου. Ποια ηλικία? Και μέχρι 23. Αυτοί είναι οι περιορισμοί που έχουμε. Από εκεί και πέρα η φοίτηση είναι διετής. Το πτυχίο που παίρνουν είναι επίπεδου 3, δηλαδή είναι επίπεδου λυκείου. Και το δεύτερο που πρέπει να πούμε πέρα από τη δυνατότητα φοίτησης είναι η ιδιαιτερότητα που έχουν τα τμήματά μας να υπάρχει η πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης, που σημαίνει ότι για τα 2 χρόνια πρέπει παράλληλα με τις σπουδές να ασχολείται πάνω στο αντικείμενο σε κάποιον επαγγελματία ο σπουδαστής, να αποκτά την εμπειρία. Είναι επιδοτούμενη η απασχόληση αυτή, του δίνει ένσημα και τον βοηθάει αύριο μεθαύριο να πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Από πέρσι ποιες αλλαγές έχουν σημειωθεί στις ειδικότητες? Δεν έχουμε τις ίδιες ειδικότητες κάθε χρόνο και ο λόγος είναι για να μην δημιουργείται κορεσμός στην αγορά και δεν υπάρχει απασχόληση. Γιατί το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίζεται η απασχόληση. Ας πούμε για παράδειγμα, τμήμα αισθητικής που είχε ξεκινήσει πέρσι δεν θα λειτουργήσει φέτος, όπως και τμήμα μαγειρικής. Πόσα μπορούν να απορροφηθούν εκεί στις σχολές μαθητείας? Υπάρχει ένα όριο για κάθε τμήμα. Είναι μέχρι 25 ο μέγιστος αριθμός σε κάθε τμήμα και γύρω στα 12 άτομα, 15 κανονικά ορίζεται, αλλά στα 12 φτάνουν οι τελικές εγκρίσεις, που πρέπει να υπάρχουν εγγεγραμμένοι ενεργοί σπουδαστές για να λειτουργήσει το κάθε τμήμα. Γιατί, ξέρετε, είναι τμήματα τα οποία καλύπτουν τα έξοδά τους από χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως λοιπόν ισχύει για κάθε έργο του Δημοσίου, θα πρέπει να παρακολουθείτε αυτή η δραστηριότητα για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως δηλαδή για το αν γίνεται η πρακτική άσκηση, για το αν υπάρχει ο δηλωμένος αριθμός μαθητών μέσα, για το αν η διαδικασία και οι εκπαιδευτές είναι αυτοί που προβλέπονται από τον νόμο κτλ.